Είναι εδώ κοντά μας ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κύριος Χρήστος Πίτσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Έρχεστε συχνά πυκνά εδώ στην Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία λίμναζαν πολύ καιρό και χρειάζονται ιδιαίτερης προσοχής. Προσοχή την οποία εσείς επιδεικνύετε, είναι η αλήθεια, σε επίπεδο μιαξίματος. Θα έλεγε κανείς πως δεν μπορούσε να πιστέψει πως θα έχουμε επανεκκίνηση του έργου του μετρό. Κι όμως χθες την είδαμε να συμβαίνει. Είναι μία νέα υπόσχεση, μία ακόμη νέα υπόσχεση για μετρό το 2020. Όχι, δεν είναι μία υπόσχεση. Τι είναι? Είναι μία δέσμευση της χώρας. Ναι. Δεν είναι μία πολιτική υπόσχεση ενός ακόμη υπουργού για αυτές που έχουμε ζήσει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Έχουμε ένα ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα και για την πρώτη φάση που είναι να ολοκληρωθούν τα έργα πολιτικού μηχανικού στο έργο μέχρι το 2017. Μέχρι το Μάρτιο του 2017 και για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης μέχρι το 2020. Σε περίπτωση που δεν θα τα καταφέρει η χώρα, γιατί αυτά κατά τη γνώμη μου δεν είναι έργα μιας κυβέρνησης, είναι έργα της χώρας, του ελληνικού λαού, θα αναγκαστούμε να επιστρέψουμε αρκετά εκατομμύρια πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο κομμάτι του έργου. Άρα δεν είναι θέμα της υπόσχεσης ενός υπουργού. Είναι ένα στοίχημα που έχει η χώρα για να τα καταφέρει και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω, το είπατε και μόνος σας, είναι ασφικτικά τα χρονοδιαγράμματα και ήδη υπάρχουν έτσι μερικές μικρές καθυστερήσεις της τάξης των 2 μηνών. Μας το έλεγε και ο πρόεδρος εργαζομένων του Μετρό χθες που φιλοξενήθηκε εδώ στην εκπομπή και δεν ξέρω εάν θα τα καταφέρουμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εάν με ποιον τρόπο εσείς έχετε διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν αυτά τα ασφικτικά, όπως τα χαρακτηρίσατε και εσείς, χρονοδιαγράμματα και αν έχει ολοκληρωθεί το θέμα της συμφωνίας με τον ανάδοχο, αλλά και τις διεκδικήσεις που είχε. Ναι. Κοιτάξτε, πώς θα διασφαλιστεί. Ναι. Θα διασφαλιστεί με πολύ καλύτερη προετοιμασία, να μην έχουμε καθυστερήσεις σε αυτά που συνήθως είχαμε στα μεγάλα έργα. Mm-hmm. Και αυτά αφορούν τις αρχαιολογικές εργασίες, την επίσπευσή τους, αφορούν θέματα διοδοτήσεων, απολωτριώσεων. Λίγο γραφειοκρατικά δηλαδή θέματα. Εντάξει, οι απολωτριώσεις δεν είναι μόνο γραφειοκρατικό θέμα. Οι απολωτριώσεις όχι. Θέμα της δικαιοσύνης. Φροντίσαμε όμως, είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει πριν 10 χρόνια για όλα τα μεγάλα έργα της χώρας, να χαρακτηριστούν ως έργα μεγάλης εθνικής σημασίας και επομένως να επισπευθούν οι εξώσεις των ιδιοκτητών ώστε να προχωρούν τα έργα και ό,τι εκδικαστεί στα δικαστήρια να αποζημιωθούν οι άνθρωποι σύμφωνα με την ελληνική δικαιοσύνη και με το ελληνικό σύνταγμα. Άρα πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους κολλήματα. Οι ανάδοχοι και οι εργολήπτες σε όλα τα έργα είχαν πολύ μεγάλες αξιώσεις για αποζημιώσεις σύμφωνα με τις συμβάσεις που είχαν στο παρελθόν. Θεωρώ ότι στο μετρό της Θεσσαλονίκης, παρότι κάναμε εξαντλητικό διάλογο, αυτό που τελικά συμφωνήθηκε είναι να γίνει αμοιβαία αποδεκτό και από τις δύο πλευρές οι όποιες αποφάσεις βγουν στα διαιτητικά δικαστήρια. Εκεί οι επιδιαιτητές είναι οι πρόεδρος του Αερίου Πάγου για να μην υπάρχει κανένα θέμα αμφισβήτησης αυτής της διαδικασίας και προχωράμε παρακάτω για να προγραμματίσουμε τα νέα έργα και τις επεκτάσεις και του μετρό αλλά και νέα έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, τι θα γίνει με τα αρχαία? Συμπεριλαμβάνεται. Βεβαίως, ναι, συγγνώμη, αλλά ήθελα να πω ναι. Μερικά χαρακτηριστικά μεγέθη για να καταλάβουν και οι πολίτες τι έργα παραλάβαμε. Βεβαίως. Είχαμε μία σύμβαση για το μετρό της Θεσσαλονίκης 900 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε υλοποιηθεί το 30% του έργου, κάτι παραπάνω. Ήταν προϋπολογισμού 330-340 εκατομμυρίων αυτά που είχαν υλοποιηθεί. Οι διεκδικήσεις που υπήρχαν κατατεθειμένες στο Υπουργείο όταν αναλάβαμε ήταν της τάξης του 1% 100 εκατομμυρίων ευρώ πρόσθετα από τη σύμβαση των 900 εκατομμυρίων. Αυτό δείχνει ότι όταν ξεκινάμε έργα που δεν έχουν οριστικές μελέτες, που δεν έχουν καλή προετοιμασία σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει το ελληνικό δημόσιο. Τα ίδια είχαμε και χειρότερα στις παραχωρήσεις της οδοποιίας σε όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, θα έχουμε πολύ μεγάλες υπερβάσεις, που θα έχουμε πολύ μεγάλα ποσά αποζημιώσεων.
Και αυτό δείχνει πώς πρέπει να αλλάξει επιτέλους το θεσμικό πλαίσιο για να κάνουμε δημόσια έργα στη χώρα μας. Και για το οποίο προτίθεστε να υποθέσω. Είναι σε διαβούλευση. Στη διαβούλευση. Λοιπόν, τα δύο νομοσχέδια. Τι θα γίνει με τα αρχαία, με τον σταθμό της Βενιζέλου, θα εξαιρεθεί μέχρι να βρεθεί η λύση? Ο σταθμός Ελευθερία Βενιζέλου δεν μας καθυστερεί. Έχουμε βρει τις τεχνικές λύσεις που είναι και σύμφωνο με τις αποφάσεις του ΚΑΣ και σύμφωνο με τις δημοτικές αρχές και τη θέλησή τους. Ναι, ναι. Μπορούν να συνυπάρχουν τα αρχαία με το σταθμό. Είναι πραγματικά τα ευρήματα που έχουμε εκεί σπάνια. Μπορούν να είναι το πόσιμο για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να τα σεβαστούμε και πρέπει να ολοκληρωθεί και το έργο. Δηλαδή μέχρι το 2020 θα έχουμε και σταθμό Βενιζέλου. Βεβαίως θα έχουμε και σταθμό Βενιζέλου. Τώρα, είπατε κάτι πολύ σημαντικό χθες, ότι προωθείτε προτάσεις για έργα 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πακέτο Juncker. Μέσα σε αυτά... Είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια. Είναι 35 τα δισεκατομμύρια τα οποία θα πάρουμε, ναι. Αλλά είναι πάνω από 12 όταν λέτε τι εννοείτε? Είναι το πακέτο των έργων που έχουμε προτείνει, ναι, των δημόσιων υποδομών για όλη τη χώρα. Για όλη τη χώρα. Ναι. Μέσα σε αυτά λοιπόν είναι οι επεκτάσεις των μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Υπάρχουν κάποια άλλα έργα τα οποία μπορείτε να μας πείτε ότι ναι, θα μπορούσαμε με σιγουριά ενδεχομένως να διεκδικήσουμε χρηματοδότησή τους? Κοιτάξτε, με σιγουριά να διεκδικήσεις, εντάξει. Αν τηρούμε τις προϋποθέσεις, γιατί? Έχουμε πολύ καλή προετοιμασία. Ναι. Έχουμε συστηματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να οριμάσουμε τις διαδικασίες και να διεκδικήσουμε με μεγαλύτερες πιθανότητες την ένταξη αυτών των έργων. Mm-hmm. Η μη ένταξή τους δεν σημαίνει ότι δεν θα υλοποιηθούν. Αλλά? Αλλά θα ψάξουμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους και πηγές χρηματοδότησης. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Η χώρα χρειάζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα δημόσιων υποδομών και ιδιωτικών υποδομών, προκειμένου να επανακινηθεί η ελληνική οικονομία, να πολεμήσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, να ολοκληρώσουμε τις υποδομές της χώρας. Mm-hmm. Και αυτό κάνουμε, δίνουμε έμφαση στις σιδηροδρομικές υποδομές και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Σιδηροδρομική Εγνατία. Βέβαια, σιδηροδρομική Εγνατία, για να έχουμε πλέον εμείς ένα σχεδιασμό που πραγματικά εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της γεωπολιτικής και της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας και να μην έχουμε έναν σχεδιασμό που κάνουν άλλοι του δόγματος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βερολίνο. Ναι. Εμείς πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχεδιασμό, ότι πολλοί δρόμοι περνάνε από τη χώρα μας και αυτό το εκμεταλλευόμαστε όχι για να γίνουμε μόνο ένα κέντρο συνδυασμένων μεταφορών, αλλά για να παρασύρουμε μεγάλες μεταποιητικές δραστηριότητες στη χώρα μας. Και σε αυτό βοηθάνε πάντα οι υποδομές των μεταφορών. Θέλετε να εξειδικεύσουμε κι άλλο αναφορικά με τη σιδηροδρομική Εγνατία? Ναι, ένα έργο ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων. Σε σχέση με την ωριμότητά του, αυτή τη στιγμή που βρίσκεται? Ούστε, υπάρχουν τμήματα που είναι πολύ ώριμα, έχουν, ναι, μελέτες, υπάρχουν και τμήματα που έχουν δημοπρατηθεί. Mm-hmm. Υπάρχουν τμήματα που πρέπει να έχουμε νέες μελέτες, νέα χάραξη. Ποιο τμήμα έχει δημοπρατηθεί? Το, το Αλεξανδρούπολη Ορμένιο. Ορμένιο, ναι, και άλλα τμήματα είναι όρημα. Ναι. Δεν μπορεί όμως να μην έχουμε μία σύγχρονη σιδηροδρομική υποδομή που να συνδέει την Ιγουμενίτσα με τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη, την Αλεξανδρούπολη με την Κωνσταντινούπολη, αλλά και την παράκαμψη των Δαρδανελίων μέσω της σύνδεσης με Βουλγαρία και με τον Εύξηνο Πόντο. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που το θέλουν όλες οι παρευξήνιες χώρες. Είναι ένα αίτημα που έχει ακόμη και η Τουρκία για να μπορέσουν να υπάρχουν πολύ γρήγορες μεταφορές από την Ασία προς την Ελλάδα. Πρέπει να υλοποιήσουμε τα νέα εμπορευματικά κέντρα στα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα ήδη δημοπρατήθηκε το Θριάσιο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το δεύτερο εμπορευματικό κέντρο θα είναι της Θεσσαλονίκης. Λίγα περισσότερα λόγια γι' αυτό. Γι' αυτό υπάρχει ο χώρος, γίνονται ανασκαφές για να καθαριστεί ο χώρος από διάφορα ευρήματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πού ακριβώς? Έξω από το λιμάνι. Ναι.
και στη συνέχεια θα δημοπρατηθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εμπορευματικό κέντρο, που ο στόχος δεν είναι να τοποθετούμε containers ή να κάνουμε διανομή διαφόρων εμπορευμάτων, αλλά να μεταφερθούν μεταποιητικές δραστηριότητες που θα δώσουν και μεγάλη αξία στη χώρα μας. Ωραία. Και το ίδιο ισχύει για την συνέχεια για το εμπορευματικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Ιγουμενίτσας. Συνδυασμός, μάλλον στόχος σας, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι οι συνδυασμένες μεταφορές από όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εάν πάσχει αυτή η πόλη από κάτι, αυτό είναι οι δημόσιες μεταφορές της. Με έναν ΟΑΣ πορευόμαστε τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια και με αυτόν ανέκυψαν σοβαρά προβλήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην δική σας συνεννόηση. Είναι σε εξέλιξη ένας διαχειριστικός έλεγχος. Είχατε κάνει λόγο τότε για ένα πάρτι το οποίο γίνεται στον ΟΑΣ. Δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμενοποιήσει με έναν τρόπο αυτές τις κατηγορίες και αν μπορούν αυτές με τη σειρά τους να οδηγήσουν ακόμη και στον εισαγγελέα. Δώστε μας έτσι τα πρώτα στοιχεία του διαχειριστικού ελέγχου, εάν τα έχετε βεβαίως στη διάθεσή σας. Τα στοιχεία του διαχειριστικού ελέγχου δεν μπορώ να τα έχω, γιατί ολοκληρώθηκε πριν μία-δύο ημέρες ο έλεγχος. Αυτό όμως μια γενική έτσι πληροφόρηση όμως έχετε. Αυτό βεβαίως έχω πληροφόρηση. Είναι πολύ περίεργο πώς δεν έχουν ενδιαφερθεί τόσες δεκαετίες οι αρμόδιοι υπουργοί και τα αρμόδια όργανα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός. Θα έπρεπε πραγματικά με τα χρήματα που παίρνει από το ελληνικό δημόσιο να παρέχει ποιοτικότατες υπηρεσίες στον πολίτη της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Έχουμε μία άλλη εικόνα όμως που κίνησε, αν θέλετε, και τη δική μας προσοχή. Ναι. Ο ΟΑΣΤ έχει το 1 πέμπτο των εργαζομένων, το 1 πέμπτο του στόλου και το 1 πέμπτο του επιβατικού κοινού από ό,τι έχει ο ΟΑΣΑ στην Αθήνα. Ο ΟΑΣΑ είναι ένας δημόσιος οργανισμός. Δεν είμαστε περήφανοι ως χώρα για την κατάσταση που υπάρχει εκεί και εκεί υπάρχουν άλλα προβλήματα. Τα τελευταία 7 χρόνια ο ΟΑΣΑ έχει επιδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο περίπου με 780 εκατομμύρια. Ο ΟΑΣΤ έχει επιδοτηθεί τα τελευταία 7 χρόνια με 750 εκατομμύρια. Θα έπρεπε να έχει επιδοτηθεί περίπου με το 1 πέμπτο από ότι ο ΟΑΣΑ, αν ήταν το ίδιο μπάχαλο με τον ΟΑΣΑ. Δυστυχώς κάτι άλλο συμβαίνει και παίρνει 5 φορές μεγαλύτερη επιδότηση. Άρα θα το μειώσετε. Καταρχάς θα δούμε τι συμβαίνει με τις εκατοντάδες εκατομμύρια που πήγαν στον ΟΑΣΤ όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και δεύτερο θα δούμε γιατί κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο 5 φορές περισσότερο από ότι ο ΟΑΣΑ στην Αθήνα, που είναι δημόσιο και έχει τις παθογένειες που έχει. Δεν ξέρω αν είναι συγκρίσιμα βέβαια τα μεγέθη, μας λέτε εσείς πως δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση το δικό μας μυαλό πηγαίνει αυτόματα στην αύξηση της τιμής του εισιτηρίου, όπως έγινε στην Αθήνα, να γίνει και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να το φοβόμαστε. Δεν νομίζω. Όχι, καταρχάς να πούμε κάτι, ότι δεν έγινε καμία αύξηση τιμή του εισιτηρίου. Έγινε στην τελική τιμή λόγω της αύξησης του ΦΠΑ και επανήλθε στα ίδια επίπεδα. Το κόστος λοιπόν της αύξησης του ΦΠΑ θα μεταχειριστεί, να το θέσω έτσι, ναι, αλλά στην τιμή του εισιτηρίου. Ναι, αυξήθηκε όμως ο χρόνος στην Αθήνα που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί με το ίδιο εισιτήριο. Ναι. Κρατήθηκε στην ίδια τιμή η κάρτα περιορίστων διαδρομών, κρατήθηκε στην ίδια τιμή το μισό εισιτήριο για τις ομάδες που προβλέπετε. Και δόθηκε και δωρεάν μετακίνηση στους ανέργους. Σε μια εποχή που οι άνεργοι είναι εκατομμύρια, δεν είναι πλέον εκατοντάδες χιλιάδες, και που πρέπει να έχουν δικαίωμα στο να μπορούν να μετακινηθούν όταν δεν έχουν εισοδήματα, δεν έχουν εργασία. Άρα η αύξηση του εισιτηρίου είναι εντός εισαγωγικών αύξηση, γιατί δίνονται παροχές σε κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη που δεν υπήρχαν πριν. Το δεύτερο έχει θα έχουμε αύξηση του εισιτηρίου στη Θεσσαλονίκη, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Γιατί να έχουμε αύξηση? Δεν θα έχουμε. Να έχουμε μείωση των εκατοντάδων εκατομμυρίων που παίρνει ο ΟΑΣΤ. Θα έχουμε μείωση. Να έχουμε καλύτερη διαχείριση των ΟΑΣΤ. Να δούμε τι στόλο έχουμε, να δούμε τι δρομολόγια κάνει ο ΟΑΣΤ, αν τηρεί τη σύμβαση, αν δίνει τα στοιχεία αυτά στις εποπτικές και λεκτικές αρχές. Και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.
Αμέσως μετά η επόμενη σκέψη είναι ότι από τη στιγμή την οποία θα μειωθεί η χρηματοδότηση, αυτόματα ο ΑΣΤ θα έχει πρόβλημα και ενδεχομένως θα πρέπει να μπει στη σκέψη της αύξησης του εισιτηρίου. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Υπάρχουν και άλλες ιδέες που μπορεί να μειωθεί το εισιτήριο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αν κρατήσουμε ίδια την κρατική επιχορήγηση. Εσείς, με συγχωρείτε, αν είχαμε το ίδιο κανάλι στην Αθήνα, σαν και ήσασταν επιχειρηματίας και κόστιζε το ένα από τα δύο πέντε φορές περισσότερο, τι θα λέγατε? Δεν είμαι επιχειρηματίας, είμαι δημοσιογράφος και δεν μπορώ να απαντήσω σε ένα τέτοιο υποθετικό ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση ακούγεται λογικό. Όλα αυτά τα οποία λέτε προκύπτουν μέσα από το πόρισμα. Το πόρισμα, όταν θα το έχουμε στα χέρια μας, θα δει το φως της δημοσιότητας. Σε πόσο χρόνο θα συμβεί? Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία θέλω να σας ρωτήσω, ακριβώς για το λόγο που σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει σοβαρότατο θέμα εδώ με τις δημόσιες μεταφορές. Δεν είναι δημόσιες μεταφορές εδώ, είναι ιδιωτικές. Και είναι και ιδιωτικές στην περίπτωση του ΑΣΤ. Ναι, και όχι, δεν είναι μόνο ιδιωτικές, τέλος πάντων. Ναι. Πάντως δημόσιες δεν είναι. Αμιγώς όχι. Όχι αμιγώς. Να το θέσουμε έτσι. Δεν είναι το ελληνικό δημόσιο, δεν έχει μία μετοχή εκεί. Ωραία. Έχει μόνο να δίνει δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω τι συμβαίνει με την περίπτωση της υποθαλάσσιας και των χρημάτων που έπρεπε να πληρώσουμε, τα οποία δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, αλλά είναι 110 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 70 εκατομμύρια ευρώ. Τα 70 υπόλοιπα, τελικά, γιατί γνωρίζω ότι υπόλοιπα, είχατε ξεκινήσει μία προσπάθεια συνεννόησης. Τα υπόλοιπα είναι τόκοι από όλα αυτά τα χρόνια που εκκρεμεί η αποπληρωμή των χρημάτων που έχουν τελεσυδικήσει, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει μια διεκδίκηση και από το ελληνικό δημόσιο για ένα έργο το οποίο ποτέ δεν έγινε και δεν έγινε και καμία εργασία επί της ουσίας. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός και το σύστημα. Θα κουρευτούν οι τόκοι, γιατί ξέρω ότι είχατε ξεκινήσει αυτό μια διαδικασία και όχι μόνο αυτό. Πώς? Δεν διαπραγματευόμαστε μόνο να μην πληρωθούν οι τόκοι από το ελληνικό δημόσιο, αλλά να μειωθεί και το ποσό που έχει εκδικαστεί. Και αυτό είναι μια επίπονη προσπάθεια, όπως είναι. Συζητάτε με τον παραχωρησιούχο. Αυτή η συζήτηση που φαντάζομαι είναι ακόμη σε εξέλιξη, είναι σε καλό δρόμο? Πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο. Αλλά αν δεν ολοκληρωθεί, δεν θα είναι καλό από τη δική μας πλευρά, δεν θα είναι σοβαρό. Η συζήτηση βέβαια ξεκίνησε από τον Ιανουάριο, τώρα έχουμε Μάρτιο, τραβάει αρκετά. Δεν είναι δύσκολο, εύκολο. Όταν είναι πολύ δύσκολο. Το φαντάζομαι. Όταν υπάρχουν διεκδικήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και τα έργα ήταν κολλημένα με πάρα πολλά προβλήματα, να μειώσεις πάρα πολύ τις αποζημιώσεις που έχουν δοθεί ή έχουν προγραμματιστεί να δοθούν, γιατί είναι αιτήματα και των παραχωρησιών και των εργοληπτών που εδράζονται σε συμβάσεις που έχουν κληρονομήσει. Ναι. Και αυτό είναι και το πρόβλημα με τα έργα που παραλάβαμε. Βρήκαμε έργα σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης που μας έλεγαν όλοι ότι είναι γόρδιος δεσμός, δεν θα ξεκινήσουν ποτέ, πρέπει να τα επαναδημοπρατήσετε και όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι σε ένα-ένα από τα έργα αυτά διαψεύδονται, καλυτερεύουν οι συμβάσεις, οι όροι που υπάρχουν στις συμβάσεις, μειώνονται δραματικά οι αποζημιώσεις και θα τα παρουσιάσουμε όλα αυτά και εύχομαι τα συστημικά και μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα παρουσιάσουν επίσης. Γιατί μέχρι τώρα τα κρύβουν. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει διαβούλευση με τους παραχωρησιούχους για τη μείωση της τιμής των διοδίων στην Εθνική Οδό. Βεβαίως. Να δούμε και εκεί τι γίνεται. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο φάσεις για τα έργα αυτά. Η πρώτη φάση είναι η φάση κατασκευής. Ναι. Τα διόδια, όπως υπάρχουν στις συμβάσεις, θεωρούνται ένα μεγάλο κομμάτι της κρατικής συμμετοχής για την κατασκευή αυτών των έργων. Επομένως, θα ήταν μη συνετό από μέρους μας να πάμε σε μια λογική μονομερούς μείωσης των διοδίων όταν τα έργα είναι σε εξέλιξη και όταν θα κινδυνεύσει η χώρα, αν δεν ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2017, να επιστρέψει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πίσω ή δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, ο πρώτος στόχος είναι να κάνουμε μια διαπραγμάτευση που
θα διευκολύνει ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες και περιοχές που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, έχουμε περιοχές της χώρας που δεν έχουμε εναλλακτικές οδεύσεις και που οι κάτοικοι για να κινηθούν μέσα στα όρια του Δήμου τους πρέπει να πληρώνουν 4 ή 5 διόδια για μετακινήσεις εντός του Δήμου. Το ίδιο ισχύει με ειδικές κατηγορίες, με τα άτομα με κινητικές δυσκολίες ή με άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας. Πιστεύω ότι με τις διαπραγματεύσεις που κάναμε αυτά έχουν καλυφθεί. Το δεύτερο βήμα, που είναι μεγάλο βήμα, είναι στη φάση της λειτουργίας. Προβλέπεται να έχουμε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα χρέωσης, που είναι και δικαιότερο σε σχέση με τα μετοπικά διόδια που έχουμε αυτή τη στιγμή και που είχαν σχεδιαστεί. Ναι. Και τέλος, έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και είναι και στις υποχρεώσεις των αναδόχων να παραδώσουν μια μελέτη για να έχουμε μια μεγάλη μείωση των διοδίων και να έχουμε μια παράταση του χρόνου ή να έχουμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των διοδίων υπέρ των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει, mm-hmm. γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή όλες τις εισόδους της χώρας χωρίς διόδια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο οδικό δίκτυο δημόσιο επίσης χωρίς διόδια. Και εκεί προτιθέμεθα να θεσπίσουμε νομοθεσία που υποχρεωτικά θα, όπου μπαίνουν διόδια θα είναι αναλογικά τα διόδια και δεν θα είναι με τοπικά με το σύστημα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως πρέπει να γνωρίζετε πως αν θελήσει κανείς να ξεκινήσει ένα οδικό ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη για να πάει στην Αθήνα θα πρέπει να πληρώσει 3 φορές το αεροπορικό εισιτήριο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικά συμβάσεις οι οποίες δεν έλαβαν υπόψη τους ένα παράγοντα που θεωρητικά έπρεπε να λάβουν επειδή γι' αυτόν γίνονται τα έργα και αυτός είναι ο πολίτης και η οικονομική κατάστασή του. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού προχωράει αυτή η ιστορία? Δεν νομίζω. Όχι. Όχι. Πολύ ωραία. Τώρα, πριν περάσω έτσι σε πολιτικές ερωτήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη τη στιγμή, θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τους απολυμμένους του Μετρό, οι οποίοι επικοινώνησαν με τη Δημοτική Τηλεόραση, βλέπουν την συνέντευξή μας τώρα, και ρωτούν τι θα γίνει με την επαναπρόσληψή τους. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ζητήσει από τον παραχωρησιούχο, από τον ανάδοχο, με συγχωρείτε, ναι, την επαναπρόσληψη των ανθρώπων που είχαν απολυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε ζητήσει να προστατευτεί και το ύψος των αμοιβών τους. Mm-hmm. Προφανώς έχουμε μερικές περιπτώσεις, mm-hmm. οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλετε, με την πεπατημένη αμοιβών στα δημόσια έργα. Mm-hmm. Και αυτό μας έβαλε και σε διάφορες σκέψεις. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μισθούς σε αρχαιολογικές εργασίες που είναι περίπου ίσες ή και μεγαλύτερες από την αμοιβή και του Υπουργού ακόμα. Άρα μπαίνει ένα... Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις? Μου φαίνεται όχι, δεν είναι πολλές. Νομίζω ότι είναι. Και εγώ δεν είναι πολλές. Μου φαίνεται δεν είναι, ναι, πολλές, αλλά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαμε και μεγάλες καθυστερήσεις στο έργο. Βέβαια, οι ίδιοι υποστηρίζουν πως η επαναπρόσληψή τους θα γίνει όχι με έναν αξιόλογο μισθό, αλλά με έναν μισθό που θα θυμίζει επίδομα. Όχι. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε τέτοια φαινόμενα, ότι θα παραμείνουν οι αμοιβές στα επίπεδα που υπήρχαν και πριν. Για όσους όμως παίρνανε αμοιβές λελογισμένες. Μάλιστα. Έτσι. Είναι άλλο, ξέρετε, να παίρνει κάποιος 1.500 και 2.000 ευρώ και άλλο να παίρνει 5.000 ευρώ και να τα καλύπτει αυτό το ελληνικό δημόσιο. Και μάλιστα η λογική είναι... αμοιβή ποια είναι, κύριε? Και μάλιστα αυτό θα τα βρει... Θεωρητικά για σας. Όχι, θεωρητικά για μένα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, τιμολόγηση, mm-hmm. από τον εργολάβο στο ελληνικό δημόσιο. Αλλιώς θα έπρεπε να πάνε οι διάφοροι συνδικαλιστές που όλα αυτά τα χρόνια, ναι, και εγώ συνδικαλιστής ήμουνα,
Αλλά καλό θα είναι να έχουμε όλη την ευθύνη για αυτά που λέμε, για αυτά που κάνουμε. Ναι. Να μας εξηγήσουν πώς, ειδικά στις αρχαιολογικές εργασίες, ναι, που είχαμε τέτοια στελέχη, που θα έπρεπε να είχαμε και ποιοτικότερη δουλειά, ναι, έχουν κοστίσει οι αρχαιολογικές εργασίες της Θεσσαλονίκης διπλάσια από ό,τι στο μετρό της Αθήνας. Και πολλαπλά σε σχέση με το χρόνο ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών. Και πώς γίνεται να έχουμε πολύ μεγάλες διεκδικήσεις λόγω αυτών των καθυστερήσεων από τον εργολάβο. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει όλοι να τα δούμε με μια άλλη οπτική και από μια άλλη ματιά για να ολοκληρωθεί το έργο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, τώρα θα σας πω εντελώς αλλού. Θα ανέβουν και άλλες κλινάμαξες στην Ιδωμένη? Βεβαίως. Πόσες και πότε? Καταρχάς να πούμε κάτι άλλο για τις κλινάμαξες, ότι 7 χρόνια ήταν σε απαξίωση όπως είναι και όλοι οι δημόσιοι φορείς. Ήταν κλινάμαξες οι οποίες ήταν απαξιωμένες, παρκαρισμένες κάπου, με μεγάλες καταστροφές και δείχνει το πώς απαξιωνόντουσαν και οι δημόσιοι φορείς και η περιουσία τους όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν είχαμε κλινάμαξες στο συνδρομικό δίκτυο. Οι κλινάμαξες διορθώνονται, διορθώθηκαν και θα πάνε και στην Ιδωμένη και όπου αλλού χρειαστεί, προκειμένου να φιλοξενήσουν παιδάκια, ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. Προσπαθούμε τις δύο από αυτές να τις φτιάξουμε ώστε να έχουμε ένα κινητό ιατρείο πάνω στο σιδηρόδρομο, αν τα καταφέρουμε, και να είναι μια υποδομή που να είναι στην ευχέρεια της χώρας για όπου χρειαστεί. Αυτό θα συμβεί στο αμέσως επόμενο διάστημα της μίας εβδομάδας. Της μίας εβδομάδας. Της μίας εβδομάδας. Μάλιστα. Επειδή κατηγορηθήκαμε, ναι, ότι δίνουμε αντίθετο μήνυμα από αυτό που θέλουμε, την εκένωση της Ιδωμένης. Ναι. Το ότι πρέπει να εκενωθεί η Ιδωμένη, πιστεύουμε ότι πρέπει να εκενωθεί η Ιδωμένη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνουμε ανθρώπους μέσα σε άθλιες συνθήκες. Αβοήθητος. Αβοήθητος, χωρίς να προσφέρουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε. Σήμερα η πρώην ημερησία διάταξε συζήτηση στην Βουλή για την διαφθορά. Πώς θα κινηθεί από πλευράς της κυβέρνησης η συζήτηση και τι απαντάτε στην αντιπολίτευση, η οποία σας κατηγορεί για προσπάθεια αντιπερισπασμού από τα καθημερινά πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα? Τα θέματα διαφάνειας δεν είναι αντιπερισπασμός. Τα θέματα διαφάνειας είναι μια βασική αρχή που πρέπει να την τηρήσουμε όλοι όσοι υπηρετούμε το δημόσιο σύστημα, το δημόσιο πολιτικό σύστημα. Επομένως, καλό θα ήταν, επειδή έγινε μια προσπάθεια από την αντιπολίτευση απαξίωσης της κυβέρνησης, λάσπης, έχουμε δεχτεί τόνους λάσπης το τελευταίο καιρό. Το καταλαβαίνουμε, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα η κυβέρνηση αυτή τα έβαλε με συμφέροντα που δεν είχε διανοηθεί κανείς να τα ακουμπήσει, όχι να τα βάλει μαζί τους. Και είναι λογικό να έχει η αντιπολίτευση αρκετούς συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια και να υπάρχει και φήμωση των απόψεων και των ενεργειών της κυβέρνησης. Αλλά δεν είναι αντιπερισπασμός. Είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Πρέπει η χώρα και το πολιτικό σύστημα. Για το οποίο έχετε δεσμευτεί ότι θα κάνετε τουλάχιστον. Βεβαίως έχουμε δεσμευτεί και θα τα κάνουμε. Όπως βλέπετε, δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Και δεν έχουν σταματήσει και από την άλλη πλευρά να μας πετάνε λάσπη. Επομένως, είναι καλό να γίνει αυτή η κουβέντα. Είναι καλό να μάθει ο ελληνικός λαός τι γινόταν τόσα χρόνια. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση μετά τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Να δούμε ποιος έκανε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Θα έχουμε αποκαλύψεις δηλαδή σήμερα με ονόματα? Λίγες ώρες μένουν. Ναι. Κύριε Σπίτζη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε να σας ευχηθώ καλό ταξίδι. Και καλά. Πάντοτε όταν έρχεστε με ένα έργο στο χέρι, πολύ θα το εκτιμούσαμε. Για μας είμαστε αρκετά παραμελημένοι. Το έχει ανάγκη η Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά.